Okay, αυτή είμαι εγώ, λοιπόν. Ονομάζομαι Μέρη. Έχω παρακολουθήσει πολλά TEDx, τρία βασικά πολλά, okay, στη Θεσσαλονίκη. Οπότε από εκεί τώρα είμαι εδώ και το χάρηκα πολύ πραγματικά όταν τα παιδιά του TEDx μου κάνανε αυτή την πρόταση. Και να τους χαρώ για αυτή τη φοβερή διοργάνωση. Είναι επαγγελματίες τα παιδιά και μπράβο τους, είστε φοβεροί. Yes, you can. Αυτό είναι ο τίτλος της ομιλίας μου. Η δυσλεξία. Λοιπόν, η δυσλεξία είναι ένα πράγμα το οποίο με ταλαιπώρησε και με ταλαιπωρεί πολλά χρόνια. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου βασικά και πήγαινα σχολείο. Πού δυσκολεύομαι. Δυσκολεύομαι στην ανάγνωση. Αν εσείς διαβάζετε κάπως έτσι, εγώ διαβάζω κάπως έτσι. Είναι λίγο περίεργο. Έχω τα αντίθεσα μάτια. Διαβάζω όπως να είναι, ό,τι να είναι, πραγματικά δεν βγάζω άκρη. Και είναι αστείο πραγματικά, όταν ήμουν μικρή νευρίαζα πάρα πολύ, θύμωνα με τον εαυτό μου γιατί δεν μπορούσα να διαβάζω και άφηνα ημιτελές οτιδήποτε και αν διάβαζα. Ειδικά αν ήταν ένα μεγάλο λογοτεχνικό βιβλίο ή κάποιο βιβλίο της ιστορίας, ξέρω εγώ, στο σχολείο, ένιωθα τελείως χαμένη στο σύμπαν και το παρατούσα. Πολλές φορές, τώρα τα τελευταία χρόνια, αλήθεια είναι από τότε που έμαθα τη δυσλεκτική, άρχισα και το συνειδητοποίησα και το αποδέχτηκα και πια γελάω πολύ με αυτά που διαβάζω. Πολλές φορές έχω διαβάσει, ας πούμε, το Μουσείο Μπανάκι. Έχω διαβάσει το Κημητήριο Κομμωτήριο και αναρωτιόμουν τι κάνει το κομμωτήριο στην Εθνική, δηλαδή τι φάση. Επίσης, ένα θεϊκό που διάβασα κάποια στιγμή, ενώ οδηγούσα, ήταν μια... τώρα κόλλησα, δεν θυμάμαι τι θέλω να πω. Ωραία. Ήταν μια βιτρίνα, η οποία έλεγε «Χαλιά μοκέτες 50 ευρώ». Εγώ διάβασα «Χάλια μοκέτες 50 ευρώ». Και λέω «Οκ, okay, είναι χάλια για να είναι 50 ευρώ». Δηλαδή, το επεξεργάζομαι κιόλας και λέω «Τι διάβασα πάλι». Και στη Θεσσαλονίκη, Άρη, υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Καλαμαριά. Εγώ τη διαβάζω Καλαμάρια. Έτσι. Στη γραφή πολλές φορές μπερδεύομαι. Μπερδεύα το 3 με το έψιλον, το φ με το θου, έγραφα ό,τι να είναι. Ακόμα και τώρα αφαιρώ γράμματα από κάποιες λέξεις, χωρίς λόγο και αφορμή. Επίσης, καταλήξεις. Με τα παιδιά από το TEDx εδώ πέρα, όταν ανταλλάζουμε στο Facebook μηνύματα, λέω τι έγραψα πάλι, βγάζουν νόημα τα παιδιά, είναι βρες τη λέξη. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Από προσανατολίζομαι, είμαι αυτή που παίρνω τηλέφωνο στους φίλους μου, γεια σας, χάθηκα. Και ο χρόνος είναι κάτι που με πιέζει αφόρητα, με αγχώνει πάρα πολύ, ειδικά στις εξετάσεις, γιατί πολλές φορές διάβαζα λάθος, την άσκηση απαντούσα σωστά σε λάθος ερώτηση. Το σχολείο ήταν ένα δράμα μεγάλο, με μια μεγάλη ταλαιπώρια. Ποτέ δεν ήμουν καλή μαθήτρια στο σχολείο, ήμουν μέτρια προς κάτω του μετρίου. Υπήρχαν δάσκαλοι και καθηγητές που χαρακτήριζαν ότι δεν τα παίρνει, δεν τις κόβει, δεν πρόκειται να τελειώσει το σχολείο. Άμα τελειώσει Epic Win, τελικά όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο, στο ΤΕΙ, εντάξει, πανεπιστήμιο είναι, ήταν μεγάλη επιτυχία για μένα. Λέγανε, μπράβο, απίστευτο, τα κατάφερε. Οπότε όλη αυτή η διαδικασία με έκανε να μην έχω μεγάλη αυτοποίθηση με τον εαυτό μου. Και αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι η ελληνική οικογένεια. Πολλές φορές συναντώ παιδιά, δυσλεκτικούς που μιλάνε για τα δικά τους προβλήματα κτλ. Συναντώ γονείς, πω το παιδί μου είναι δυσλεκτικό, τι να κάνω, Χριστέ μου δηλαδή, και αν δεν γίνει γιατρός, αν δεν γίνει δικηγόρος, ερευνητής στην NASA, το πρότυπο, οικονομολόγος και στην τελική, παιδιά, μια θεσούλα στο δημόσιο. Είναι το φανταστικό που θέλουν οι γονείς για τα παιδιά τους. Και αν το παιδί θέλει να γίνει ηθοποιός, όπως Κίρα Νάιτλι, όπως ο Τζον Λένον, ο Μάτζικ Τζόνσον, ή να γίνει δημοσιογράφος, ζωγράφος, χορευτής, είναι κάτι ότι τα παιδιά θα πεθάνουν στην ψάθα αν ακολουθήσουν κάτι από αυτά τα επαγγέλματα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι επιτυχημένοι άνθρωποι, είναι δυσλεκτικοί. Και ήταν. Η τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι κάτι που πραγματικά με βοήθησε. Δηλαδή,
αν ήμουν η μάνα μου, θα άναβα από μια λαμπάδα ίσα με τον μπόι μου, δεν θα πληρώνω και πολλά, για να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που σκεφτήκανε, δημιουργήσανε όλα αυτά τα εργαλεία, τα οποία με βοηθάνε πολύ στην ανάγνωση, στη γραφή. Ακόμα και ο ορθογραφικός έλεγχος είναι κάτι που πραγματικά με βοηθάει τόσο πολύ και είναι τόσο απλό πραγματάκι, αλλά γράφω πια ορθογραφημένα και σωστά υπομένα. Βάζω το μυαλό μου κάτω, όλες αυτές τις σκέψεις που έχω, τις βάζω σε μια σειρά και βγαίνει κάποιο νόημα. Όπως υπάρχουν και gadgets για τον προσανατολισμό, υπάρχουν και gadgets για την ανάγνωση. Και κάπως έτσι σκέφτηκα το EasyR. Επειδή δυσκολευόμουν να διαβάσω στο διαδίκτυο, σκέφτηκα να μεταφέρω τον τρόπο που διαβάζω στο έντυπο βιβλίο, να υπογραμμίζω δηλαδή και να μαρκάρω αυτό που θέλω να διαβάσω για να είμαι focus και να μην πηδάνε τα μάτια μου δεξιά και αριστερά. Το EasyR είναι μια γραμμή εργαλείων, είναι ένα plugin στο Chrome, το οποίο το λανσάρουμε σιγά-σιγά. Και μελλοντικά θα έχει αυτά τα 4-5 εργαλεία, αλλά και ακόμα άλλα το σκεφτόμαστε και τα δημιουργούμε σιγά-σιγά. Όπως να υπογραμμίζεις και να μαρκάρεις, να υπάρχει Open Dyslexic Font, είναι μια ειδική γραμματοσειρά για δυσλεκτικούς, να αυξήσεις τα γράμματα, τη γραμματοσειρά δηλαδή, να φωσφορίζεις και να μαρκάρεις και να κρατάς το bookmark εκεί που θέλεις να παραμείνεις, γιατί όταν διαβάζω, εγώ έχω ανοιχτά και 5-6 άλλες σελίδες στο διαδίκτυο και πολλές φορές χάνομαι και πρέπει να ξαναγυρίσω και πρέπει να ξανακάνω όλη αυτή τη διαδικασία. Πώς λειτουργεί το EasyR? Εφόσον κάνεις ένα διπλό κλικ, υπογραμμίζονται αυτές οι σειρές, δηλαδή η παράγραφος, και αφού σέρνεις το ποντίκι, μαρκάρεις σιγά-σιγά αυτό που θέλεις να διαβάσεις. Εδώ, σούμε, έκανα ένα λαθάκι, πάλι πήγα να πηδήξω σειρά και το κατάλαβα και το συνέχισα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να λειτουργεί το EasyR σε όλες τις διαδικτυακές σελίδες. Είναι λίγο δύσκολο αυτό να γίνει, αυτό μου λένε οι προγραμματιστές, αλλά το παλεύουμε. Τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο να λειτουργεί σε HTTP σελίδες. Θα μάθω και προγραμματισμό σιγά-σιγά. Και αυτή είναι η ομάδα μου. Αυτά είναι τα τρομερά παιδιά. Είναι ο Αλέξανδρος Πινόπουλος, που είναι ο developer. Τον Αλέξανδρο το γνώρισα ένα open coffee στη Θεσσαλονίκη, όπου πήγαμε να παρουσιάσουμε τις ιδέες μας σε κάποιους επενδυτές από τη Γερμανία. Και εκεί που τα λέγαμε στο διάλειμμα, λέω, πω, ψάχνω developer, δεν βρίσκω, έχω αγχωθεί, αλλά μου λέει, εγώ θα σε βοηθήσω. Λέω, εντάξει, ευγενικό το παιδί, σιγά μου να ασχοληθεί. Την επόμενη μέρα μου στείλε ένα prototype και χάρηκα πάρα πολύ. Εγώ το πια το λέω Μέγα Αλέξανδρο, είναι και της μόδας. Από τον Αλέξανδρο γνώρισα τον Βασίλη, είναι φίλοι και εκείνος developer και τώρα έχουν εξελίξει μαζί το προϊόν. Και ο Μάρτιν ο Πετρόφ ήταν μάλλον συμφοιτητής μου στη δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, χαρισματικό παιδί. Είναι ένα παιδί μεταναστών από την Βουλγαρία, έρχεται στην Ελλάδα όταν ήταν 12 χρονών, χωρίς να μιλάει ελληνικά καθόλου και κατάφερε να είναι αριστούχος παντού. Είναι απίστευτο παιδί, μιλάει και 5 γλώσσες. Οπότε με βοηθάει πολύ στο να κάνουμε contact στο εξωτερικό. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά, γιατί πραγματικά μοιραστήκαν μαζί μου το όραμά μου, το οποίο είναι να διαβάζει κανείς εύκολα στο διαδίκτυο. Πια δεν είναι το όραμά μου, αλλά είναι το όραμά μας. Και μιας και μιλάμε για οράματα και για φαντασίες και για πράγματα που ονειρευόμαστε και θέλουμε, σκέφτομαι και θέλω και φαντάζομαι και αγωνιώ να γίνει κάποια στιγμή ένα σχολείο ελεύθερο, ένα σχολείο διαδραστικό, ένα σχολείο για όλους. Θα ήθελα πολλοί καθηγητές να συνεργάζονται με τους μαθητές, ακόμα και με παιδιά δημοτικού. Δηλαδή, όλο αυτό το project που υπάρχει στο Πανεπιστήμιο, που πραγματικά όσο δεν ήθελα το σχολείο, άλλο τόσο μου άρεσε το Πανεπιστήμιο, θα μπορούσα να τελειώσω άλλες 10 σχολές στο Πανεπιστήμιο και δεν θα ξαναπήγαινα ποτέ στο σχολείο, γιατί ήταν κάτι αφόρητο πιστικό για μένα. Και φυσικά χωρίς εξετάσεις, θάνατος εξετάσεις, για να μην πω και θάνατος στους βαθμούς, και εσύ, χαίρομαι. Η εξάσταση είναι κάτι πραγματικά αφόρητο για μένα, ακόμα και τώρα βασανίζομαι με αυτό, αν και στη δημοσιογραφία
Είχα καταλάβει ότι είμαι δυσλεκτική, το είχα διαγνώσει και έδινα πια τα μαθήματα προφορικά. Αλλά πάλι είχα το άγχος να μιλήσω με κάποιο καθηγητή face to face. Πάλι κάτι ξεχνούσα, γι' αυτό επέλεγα μαθήματα τα οποία θέλανε οι καθηγητές να κάνουν κάποιες εργασίες, το οποίο το θεωρώ και πιο δημιουργικό και πιο συνεργατικό. Σου αναπτύσσει τη δημιουργικότητά σου, τα ταλέντα σου, όλα αυτά τα πράγματα. Σε βάζει σε ένα mood έρευνας, που είναι κάτι που μου αρέσει επίσης πάρα πολύ. Και τώρα πολλοί θα μου πείτε ονειροπόλα. Και όπως λέει και ο Τζον Λένον, μπορεί να είμαι ονειροπόλα, αλλά πιστεύω δεν είμαι μοναδική. Ελπίζω δηλαδή. Yes, you can. Αυτό το είδα στο ίντερνετ. Και γέλασα πάρα πολύ όταν το είδα. I can do, yes, no, you can, I can, I can, και φυσικά και μπορώ και παραμπορώ. Νομίζω πως όλοι μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα. Δηλαδή, θεωρώ που μην αφήνετε κανένα να σας πει ότι, ναι, ξέρεις, δεν μπορείς. Δηλαδή, εμένα μου το λέγανε συνεχώς ότι δεν μπορώ να κάνω πράγματα. Οπότε, πιστεύω ότι ο καθένας έτσι και δει σε κάτι να είναι καλός, γιατί όλοι είμαστε καλοί σε κάτι. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει άνθρωπο που να μην είναι καλός σε τίποτα. Σίγουρα όλοι είμαστε καλοί σε κάτι. Απλά πρέπει να το βρούμε, να το εντοπίσουμε, να μας βοηθήσουν κάποιοι άνθρωποι να το εντοπίσουμε αυτό το καλό που είμαστε σε κάτι και να το εξελίξουμε. Αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει ένας στόχος και να καταρτιστείς πάνω αυτό το στόχο και να είσαι εκεί. Εκεί ακριβώς. Και λες, θα το πετύχω, θα το προσπαθήσω. Και στην τελική και να μην τα καταφέρεις, το προσπάθησες και έδωσες όλη την ενέργειά σου και από αυτή την προσπάθεια ίσως σου ανοιχτούν άλλοι 5 δρόμοι οι οποίοι να σε πάνε αλλού. Και αυτό το αλλού είναι αυτό που θα πετύχεις ολοκληρωτικά. Κανείς δεν ξέρει. Αυτά είχα να σας πω. Να πιστεύετε στον εαυτό σας, να ακούτε την καρδιά σας, το ένστικτό σας και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ.